με μεγάλο πάθος περασπιστεί κατά αυτή τη διάταξη, κατηγορώντας όλους τους υπόλοιπους που φωνάζαμε, ως συνήθως, για λαϊκισμό. Ξέρετε, ίσως στη γλώσσα της υπεράσπισης, στη γλώσσα σας η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος να ονομάζεται λαϊκισμός, ενώ η κατάχρηση του δημόσιου χρήματος να είναι υψηλή πολιτική και ρεαλισμός. Αλλά τέτοιος ρεαλισμός να μας λείπει. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει συνέχεια. Γίνονται εκλογές. Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για λίγες μονάδες. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Τι κάνουν στην κυβέρνηση. Και έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με το άρθρο 78 του νόμου 41-46 του 2013 και απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη για το αδίκημα της απιστίας τους προέδρους, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα στελέχη των τραπεζών για τα δάνεια που έδιναν αφιδώς και χωρίς εξασφαλίσεις στα δύο τότε μεγάλα κόμματα. Και ήταν ακριβώς στη βάση αυτής της τροπολογίας που το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη, με το οποίο θα εκκινούσε η διαδικασία της ποινικής δίωξης για 45 στελέχη τραπεζών και 15 πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών διευθυντών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, οδηγήθηκε στο αρχείο, μια για πάντα. Και μιλάτε εσείς για διαπλοκή και για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τα έργα και οι ημέρες σας. Μην νομίζετε ότι επειδή με τον αχό των μέσων ενημέρωσης τώρα θα κρυφτούν. Τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Μιλάτε για διαπλοκή εσείς που θα έπρεπε κανονικά υπό άλλες συνθήκες για όλα τα πεπραγμένα σας να έχετε ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να έχετε αποσυρθεί τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν θέσει ευθύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις και να κάνετε ανανέωση στελεχειακή. Αυτό θα έπρεπε να κάνετε. Αλλά είστε εσείς οι ίδιοι, οι ίδιες οικογένειες, τα ίδια πρόσωπα που χρεοκοπήσατε τη χώρα και θέλετε τώρα να βγείτε και από πάνω. Έρχομαι τώρα και σε εσάς, κυρία Γεννηματά. Μην σας αφήσω και εσάς απ' έξω. Αλίμονο. Δεν ξέρω αν θα απαντήσετε εσείς ή ο κύριος Βενιζέλος. Κυρία Γεννηματά, ένα πράγμα θέλω να μάθω αλήθεια. Θα μας πείτε αλήθεια, τι έγιναν αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ που ξαφνικά ανακαλύφθηκαν το Γενάρη τον περασμένο κατά έλεγχο των ορκωτών λογιστών στα ταμεία του κόμματός σας. Ξέρετε κάτι, μου φαίνεται λίγο παράξενο ότι είχατε την πολυτέλεια να τα ξεχάσετε κάπου, να τα παραβλέψετε κάπου, 16 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα είχατε στα βιβλία σας. Ξέρετε, εγώ καμιά φορά μπορεί πράγματι να ξεχάσω σε κάνα παλιό σακάκι κάνα 5 ευρώ, άντε κάνα 10 ευρώ. Το 50-άρικο πάντως το ψάχνω. Όταν χάσω το 50-άρικο, λέω, έχασα ένα 50-άρικο. Εσείς 16 εκατομμύρια δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι. Δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι, κυρία Γεννηματά. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αν τα πήρατε χαμπάρι. Το θέμα είναι τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Τα δώσατε για την αποπληρωμή των δανείων σας. Έκαναν φτερά μαζί με τα υπόλοιπα 175 που έχετε δανειστεί. Ή μήπως έχουν κατασχεθεί και αυτά ως πιστήρια εγκλήματος. Πείτε τέλος πάντων κάτι, μια αλήθεια, να μάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός. Διότι ξέρετε κάτι και εσείς, και εσείς, αυτά τα χρήματα δεν είναι όπως τα οικόπεδα κανείς που κληρονομεί από περιουσία των παππούδων σας, των παππούδων του. Δεν είναι κληρονομιά σε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία τα έχετε δανειστεί από τις τράπεζες που πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός. Ανήκουν στο ελληνικό λαό και πρέπει να τα γυρίσετε πίσω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρω, θα βγει μετά και ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγει η κυρία Γεννηματά και θα μας πει διχαστικός ο Τσίπρας. Διχαστικός λόγος, λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν πρόκειται για καμία λάσπη και για κανένα ανεμιστήρα. Όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι είναι ανοιχτές δικογραφίες. Είναι υποθέσεις που έχουν επιτέλους πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι υποθέσεις για τις οποίες κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας
για να τις συγκαλύψετε. Διότι αυτή ήταν πάντοτε και η λογική σας για τη δικαιοσύνη. Η συγκάλυψη, η αναβολή και στο τέλος η παρέμβαση. Και θέλω να πω και δύο λόγια γι' αυτό, διότι σε αυτό το ρεσιτάλ υποκρισίας κατηγορείται εμάς για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Ακούστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ποιος σήκωνε τηλέφωνα για να καθοδηγήσει ανώτερους και ανώτατους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Όλοι γνωρίζουν ότι και τα δύο κόμματα υπήρξατε κατά καιρούς γραφεία διεκπεραίωσης δικαστικών εκκρεμωτήτων. Αλλά αυτό σήμερα έχει τελειώσει. Καμία υπόθεση δεν θα πάει στο αρχείο με συνοπτικές διαδικασίες και καμία υπόθεση δεν θα ξεχαστεί. Κανένας δικαστής, και ξέρετε γιατί που παρεμβαίνετε κύριε Αθανασίου, γιατί κανένας δικαστής δεν θα νιώσει από εδώ και στο εξής και 1,5 χρόνο τώρα, δεν νιώθει πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη της εκτελεστικής εξουσίας. Γι' αυτό και ανασένει η δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, ξέρετε κάτι, έχω πει και θα πω κι άλλα συγκεκριμένα, μην ανησυχείτε.